πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο για τον Άρη. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ο Άρης χρειάζεται νίκη για να μπει στη διαδικασία του play-out και μέσω αυτής φυσικά να διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία. Και θα κουβεντιάσουμε για αυτό το παιχνίδι με τον coach του Άρη, τον κύριο Γιάννη Μέλεκα, και τον ευχαριστούμε που μας αφιερώνει λίγο χρόνο πριν από την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά, καταρχάς. Καλά. Προετοιμαζόμαστε τώρα, κάνουμε την τελευταία προπόνηση, έτσι όπως είπατε. Κάνουμε λίγο θεωρία πρώτα και μετά θα μπούμε στο γήπεδο. Όντως είναι το τελευταίο παιχνίδι και το πιο δύσκολο θα έλεγα, γιατί είναι ο μοναδικός στόχος σε αυτό το παιχνίδι, η νίκη. Παίζουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος σίγουρα έφτασε σε ψηλά επίπεδα όσον αφορά το πώς έπαιξε βόλεϊ τα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Παραλίγο μπορούσε να είναι και στο τελικό του κύπελλου της Ελλάδος. Αλλά από την άλλη είναι και ένας αγώνας και ένας αντίπαλος ο οποίος μέσα εισαγωγικά είναι αδιάφορος για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αυτό συνιστά ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι αυτό για μας. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνει απρόβλεπτο τον Παναθηναϊκό από αυτή την άποψη. Έτσι ακριβώς. Χώρια που το άγχος φυσικά το έχει και... Ναι. Το άγχος το έχετε και εσείς κιόλας, δεν το έχει ο Παναθηναϊκός. Εμείς το έχουμε το άγχος, εμείς είχαμε το άγχος από το Ιανουάριο, γιατί πώς θα το πω, ο βασικός αντίπαλος από το Ιανουάριο μέχρι εδώ που μιλάμε ήταν ο εαυτός μας. Ναι. Με τα προβλήματα που πιστεύω ότι τα ξέρετε κι εσείς, που ζούμε και φαίνεται ότι θα ζήσουμε και στη συνέχεια, γιατί όντως ο πρόεδρος έκανε μια προσπάθεια να βρει κάποια χρήματα για να δώσει κάποια λεφτά στην ομάδα, αλλά όπως φαίνεται δυσκολεύεται και αυτός, και γι' αυτό λέω με πόνο ότι ο βασικός αντίπαλος είμαστε εμείς, ο ίδιος ο Άρης. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, coach, τα παιδιά, οι παίκτες σου κάθε μέρα αναμετρώνται με τον εαυτό τους, με τη διάθεσή τους, με το πώς ξυπνάνε δηλαδή κάθε μέρα ενδεχομένως. Και πάνε προπόνηση. Είναι θέμα επιβίωσης. Ναι. Είναι θέμα επιβίωσης. Έτσι όπως στάσαμε, όλοι ξέρουμε, γιατί έχω να κάνουμε οικογενειάρχες στην ομάδα. Όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση που περνάμε γενικά και ως χώρα. Αλλά είναι θέμα επιβίωσης. Είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν ούτε να συντηρηθούν. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο μας κάθε μέρα που πάμε στις προπονήσεις. Μέχρι τώρα όμως με τα ψέματα, με τον τρόπο μας, ξέρω εγώ, φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Μακάρι να μην ήμασταν σε αυτή τη θέση. Είχα δηλώσει πριν από δύο εβδομάδες ότι ντρέπουμε να δω τη βαθμολογία, γιατί ο Άρης δεν αξίζει να είναι η οντότητα, η ομάδα, αυτή η λέξη Άρης να είναι εκεί που είναι. Αλλά δυστυχώς είμαστε εδώ. Φτάσαμε ως εδώ, είναι αυτό το παιχνίδι αύριο και πρέπει να τα δώσουμε όλα όσο μπορούμε για να πάρουμε τη νίκη τους δύο βαθμούς, για να συμμετέχουμε στα play-out και να δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Εφόσον κερδίσει coach ο Άρης αύριο τον Παναθηναϊκό, υπάρχει κάποιος συνδυασμός αποτελεσμάτων για να ξέρουμε τον αντίπαλο ή δεν ενδιαφέρει πλέον τον Άρη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε σίγουροι με ποιον θα παίξουμε, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι, εμείς αν θέλουμε να πάρουμε μέρος στα play-out, είναι ότι πρέπει να πάρουμε τη νίκη. Έστω και με δίποντο, 3-2 δηλαδή. Για να μην περιμένουμε άλλα αποτελέσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή παίρνουμε δεδομένο ότι κερδίζουν και οι άλλες δύο ομάδες, και η Ορυθιάδα και ο Ηρακλής. Από την άλλη, θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι έτσι πως έγινε το πρωτάθλημα είναι 100% αλλίωση αποτελέσματος, όχι μόνο για μας, έτσι, σαν Άρη. Και για τις ομάδες που μπορεί να πάρουν μέρος στα play-out. Γιατί βλέπετε ότι οι τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, Βραχάτη, Αλεξανδρούπολη, και μου διαφέρει τώρα, είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ενδιαφέρον τώρα και καταλαβαίνετε, μαθαίνω ότι κάποιες, οι Αλεξανδρούπολοι έχουν φύγει ξένοι. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται αυτό, πρέπει να το δει καλύτερα η Λίγκα, όχι επειδή βρισκόμαστε εμείς. Γενικά δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Στο βόλεϊ και στο μπάσκετ η χαρά του όλου του πρωταθλήματος είναι στο τέλος, στα play-off. Και αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι σωστό για μένα. Μάλιστα. Αυτό είναι όντως ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει ασφαλώς τη Λίγκα για το επόμενο πρωτάθλημα πλέον τώρα. Για τον Άρη δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω, έχετε κάποια προτίμηση ενδεχομένως, κύριε Μέλκα, δηλαδή Ορυθιάδα, Ηρακλής, γιατί έναν από τους δυο θα δει μπροστά του
Ο Άρης θα πλέον, εφόσον κερδίσει αύριο. Παίρνοντας δεδομένο ότι θα πάρουμε 2 βαθμούς για να είμαστε σίγουρα εκεί που θέλουμε, και οι 2 ομάδες αυτές είναι ομάδες οι οποίες η Ορεστιάδα μας νίκησε 2 φορές. Ναι. Και ο Ηρακλής, εκεί που περιμέναμε εμείς να πάρουμε τη νίκη εδώ στο γήπεδό μας και να φυξάνουμε διαφορά και να πάμε εμείς, να μην πάρουμε μέρος καν στα play out, μας πήρε τη νίκη, και αυτό πιστεύω εγωιστικά πρέπει να μπει στο μυαλό μας, ότι, πώς θα το πω, είναι η λέξη φτιάχνουμε. Ναι. Φτιάχνουμε επειδή έχασα από τους 2 βασικούς αντιπάλους. Ναι. Δηλαδή πρέπει λίγο εγωιστικά να το δούμε, αν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα, έτσι. Ναι, ναι. Αν παίζουμε με Ορεστιάδα, είναι με πλεονέκτημα η Ορεστιάδα. Είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε από εκεί 2 παιχνίδια. Mm-hmm. Αν παίζουμε με Ηρακλή, έχουμε κοινή έδρα. Ναι. Αλλά όπως είχα δηλώσει, θα είναι δύσκολο το έργο μας, γιατί ο Ηρακλής όντως τα τελευταία παιχνίδια, με την προσθήκη και του λίμπερου της ομάδος και του ξένου που πήρανε, Τεσάρη, άλλαξε άρδιν εικόνα. Προς το καλύτερο, ναι, πέρυσι προς το. Είναι δύσκολη η αποστολή μας, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ναι. Για σένα, coach, εντάξει, δεν είσαι κανένας θεσινός στον χώρο, ούτε στον Άρη φυσικά. Πόσο δύσκολο να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα που ζεις καθημερινά με τα προβλήματα? Δεν είναι μόνο να ετοιμάσεις δηλαδή μια ομάδα αγωνιστικά, είναι και στο ψυχολογικό κομμάτι η δουλειά που πρέπει να κάνεις. Και έχεις μείνει και μόνος, από ό,τι ξέρουμε πλέον. Απελπιστικά κιόλας. Πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ξέραμε, ήταν επιλογή να συνεχίσουμε με αυτές τις δυσκολίες στον Άρη. Σίγουρα πήραμε κάποιες άλλες βεβαιώσεις όταν ήρθε ο κύριος Τσιφίδης. Mm-hmm. Προσπάθησε κι αυτός, και το βλέπω ότι προσπαθεί κι αυτός κάθε μέρα. Αλλά δυστυχώς δεν γίνονται και αυτά που θέλει αυτός. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως είπατε, έχεις να κάνεις με 14 παίκτες οι οποίοι κάθε μέρα θέλουν να κάνεις μια μικρή ομιλία και να πεις κάποια πράγματα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Να. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα έλεγα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες τώρα για αυτό το κομμάτι, αλλά δεν κάνω. Ναι. Και δυστυχώς δεν φαίνεται, όπως λέτε, και φως στον ορίζοντα. Δηλαδή έστω τώρα στο φινάλε να υπάρχει δυσκολία στο να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Έχει δεσμευτεί ο πρόεδρος ότι μετά την μείωση που κάναμε, βλέποντας τα πράγματα, ότι δεν μπορούσαμε μετά, και με τα συμβόλαια που είχαμε, δεν μπορούσε να βγει η χρονιά. Κάναμε μια μείωση όλοι μας. Mm-hmm. Και έχει κάνει ο πρόεδρος έχει πάρει τη δέσμευση ότι τέλος Απριλίου θα τα πληρώσει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Μακάρι. Αν θα είναι το ιδανικότερο σενάριο να σώσουμε την ομάδα εμείς, το αγωνιστικό τμήμα, και να πληρωθεί η ομάδα, όπως είπε ο πρόεδρος, μέχρι τέλος Απριλίου, θα είναι το ιδανικό. Mm-hmm. Βλέπω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες πολλές. Ναι. Πάντως γενικά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, ακόμη και αν καταφέρει η ομάδα να παραμένει στην κατηγορία, δεν βλέπω πως μπορούν να διορθωθούν γενικά και για την επόμενη σεζόν. Κοιτάξτε να δείτε, δεν λεγόμαστε μια ομάδα τώρα, δεν θέλω να θίξω καμία ομάδα η οποία δεν μπαίνει στο γκρουπ των μεγάλων ομάδων. Ο Άρης μπαίνει σαν όνομα, σαν ιστορία, στο γκρουπ των μεγάλων ομάδων. Και πάντα εμείς που είμαστε στον Άρη, και αυτοί που έρχονται, πιστεύουν και έχουν την ελπίδα ότι μπορεί κάτι στις μεγάλες ομάδες να αλλάξει. Αυτή η ελπίδα μας κράτησε και πέρσι και πρόπερσι. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί, σώνοντας την ομάδα φέτος, μπορεί να παρουσιαστεί μια ελπίδα, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα. Μπορεί να βρεθεί κάποιος ή κάποιοι να βοηθήσουν και να γίνει μια άλλη προσπάθεια, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το προϊόν που πουλάμε, το βόλεϊ, δεν είναι αμεληταίο. Είναι καλό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να βρεθούν τρόποι οργάνωσης για να βρεθούν και τα χρήματα για να συνεχίσει. Πάντως αυτό που είπα, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε την προσπάθεια όσο μπορούμε, και με την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση για τη συνέχεια. Ναι. Συμφωνείτε πάντως ότι καλό γενικότερα και για τους παίκτες και για εσάς, όχι μόνο για το πρεστίζ αλλά και για το οικονομικό, είναι ο Άρης να είναι του χρόνου στην Α1, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει κάποια έσοδα παραπάνω. Μα αυτό το έχουμε πει, είναι για όλους μας το καλύτερο, και για τη διοίκηση. Το έχει πει κατ' επανάληψη ο πρόεδρος, ότι μένοντας η ομάδα Α1 κάνουμε και την εξυγίανση. Ναι. Πέφτοντας θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Έτσι θέλαμε να το πάμε παράλληλα, αλλά από το Ιανουάριο, ξέρουμε όλοι μας,
κάτι έσπασε εκεί και ήταν πολύ δύσκολα και η πορεία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Mm-hmm. Είναι ντροπή όντως, αλλά τι να κάνουμε, φτάσαμε εδώ και πρέπει με το κεφάλι κάτω να το παλέψουμε. Αύριο είναι 6 ώρα το παιχνίδι, έτσι είναι, είναι... Όλα τα παιχνίδια είναι 6 ώρα, ναι. Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, ο κόσμος που μας ακούει είναι ένα τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Ο Άρης χρειάζεται την νίκη, χρειάζεται και τη συμπαράσταση των φίλων του, νομίζω πολύ περισσότερο αύριο. Ναι, 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 έτσι είναι. Ο κόσμος θα έρθει, πιστεύω τα παιδιά που έχουν βοηθήσει και οικονομικά, χωρίς να θέλω να πω ονόματα, θα είναι εκεί μαζί με, με τους υποστηρικτές τους. Mm-hmm. Θα είναι περισσότεροι, θα είναι λιγότεροι, δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τον κόσμο που θα μας βοηθήσει. Και ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι, εντάξει, και στη μνήμη του Θωμά Γιώτα, νομίζω που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, από κοντά μας, ένα επιπλέον κίνητρο ίσως έχει ολόκληρος ο Άρης συνολικά για αυτόν τον άνθρωπο που αφιέρωσε τον βόλιο. Δηλαδή, η μνήμη του Θωμά, γιατί ήταν φίλος, ήταν πρόεδρος, ήταν, είναι πολλά. Οι άνθρωποι που τον έχουμε ζήσει ήταν, έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε με τον τρόπο του να σμπρώξει την ομάδα προς τα εμπρός. Απλά ο συγχωρεμένος δεν είχε τη δυνατότητα την οικονομική για να βοηθήσει όπως πρέπει την ομάδα, για να ήταν ο Άρης από το 97 που πάρθηκε το πρωτάθλημα, είναι και άλλα χρόνια στις πρώτες θέσεις, αν όχι πρωταθλητής. Θα κάνουμε ενός λεπτού σιγή και νομίζω ότι η διοίκηση έχει πάρει μια απόφαση να κάνουμε κάτι πριν το παιχνίδι εις μνήμη του Θωμά του Γιώτα. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία με την νίκη αύριο, κότσι, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.